Η Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη είναι ένα από τα παλαιότερα ελληνικά ορθόδοξα μοναστήρια της Παλαιστίνης. Η Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη ανήκει στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμου. Η Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη βρίσκεται στη Δυτική Όχθη ανατολικά της Ιεριχούς. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκεται περίπου 6 χιλιόμετρα βορείως από την Νεκρά Θάλασσα και 3,5 χιλιόμετρα δυτικά από τον Ιορδάνη. Βρίσκεται επίσης περίπου 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Όμως αυτός τραγουδάει το τώρα τέτοια θα λέμε ποιος είναι. Η Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου είναι μια πραγματική όαση μέσα στην απέραντη έκταση της ερήμου του Ιορδάνη. Η έρημος του Ιορδάνη ποταμού είναι ένα κομμάτι της Ιουδαϊκής ερήμου νότιου ανατολικά της Ιεριχούς. Εκτός από τον Ιορδάνη ποταμό υπάρχουν 4 ακόμα πηγές ύδατος στην έρημο. Η σημερινή ονομασία της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη οφείλεται στο όνομα του ιδρυτή του ηγουμένου της κατά τον 5ο αιώνα μετά Χριστό. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης αρχικά επέλεξε τη ζωή ενός κοινόβιου μοναστηρίου. Στη συνέχεια όμως, μετά από την ευλογία του γέροντα και πνευματικού του πατέρα, αποφάσισε να φύγει από το μοναστήρι και να ζήσει μόνος του στην έρημο της Λυκίας. Εκεί ασκήθηκε ιδιαίτερα στα θέματα της προσευχής, της τροφής και του ύπνου. Θεωρούσε πως όποια τροφή βάραινε το στομάχι αποτελούσε και βάρος για τη φύση του. Προτιμούσε επίσης να κοιμάται λίγο. Συγκεκριμένα ισχυριζόταν πως το κρεβάτι είναι ένα είδος φέρετρου γιατί μας εμποδίζει από την ενέργεια που είναι η βάση της ζωής. Ο Άγιος Γεράσιμος είναι ο πρώτος ο οποίος ίδρυσε τον κοινοβιακό και αναχωρητικό βίο και θεωρείται ως ο μεγάλος δάσκαλος της ερήμου. Η αρετή και η πνευματική καλλιέργεια του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη ήταν τόσο σπουδαία που μέχρι και τα άγρια θηρία τον υπάκουαν. Ακόμα και μέσα στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη απεικονίζεται σε γεωγραφίες αλλά και σε μορφή αγάλματος ένα λιοντάρι. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης είχε μια ιδιαίτερη επικοινωνία με το λιοντάρι αυτό. Μια μέρα ενώ βρισκόταν στην όχθη του Ιορδάνη ποταμού αντίκρισε ένα πληγωμένο λιοντάρι. Φρόντισε αμέσως την πληγή του και το λιοντάρι δείχνοντας την ευγνωμοσύνη του τον ακολούθησε και δεν έφυγε στιγμή από κοντά του. Ο γέροντας το φρόντιζε, το τάιζε και το ονόμασε Ιορδάνη. Έπειτα από χρόνια όμως, όταν είπαν στο λιοντάρι πως ο γέροντας πέθανε και του έδειξαν τον τάφο του, το λιοντάρι βρυχιόταν δυνατά απαρηγόρητο. Έβαλε μετάνοια στον τάφο του Αγίου και εξέπνευσε. Με τον τρόπο αυτό φανερώνει ο Θεός την υποταγή που δείχνουν τα θηρία σε έναν άνθρωπο που διατήρησε καθαρό το καθηκόνα και το καθομοίωσε. Thank you.
Η μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη σήμερα περιβάλλεται από ψηλά τείχη και μια εντυπωσιακή σιδερένια είσοδο. Καθώς εισέρχεται κανείς στο χώρο του μοναστηριού, στα αριστερά βλέπει τη μικρή εκκλησία η οποία είναι αφιερωμένη στην Αγία Οικογένεια. Σε αυτή τη σπηλιά, σύμφωνα με την παράδοση, πιστεύεται ότι η Παναγία με τον Ιωσήφ και τον Χριστό Βρέφος έμειναν για ένα βράδυ αφού κατέφυγαν στην Αίγυπτο για να κρυφτούν και να αποφύγουν τη σφαγή που είχε διατάξει ο Ηρώδης. Η σπηλιά αυτή ήταν λιμέρι ενός αρχιλιστή, ο οποίος προστάτευσε την Αγία Οικογένεια. Εκείνο το βράδυ η Παναγία έλουσε το Χριστό με λίγο νερό. Όσο περίσεψε, το χρησιμοποίησε η γυναίκα του ληστή για να λούσει το άρρωστο παιδί της. Το παιδί αυτό αμέσως θεραπεύτηκε. Εικάζεται πως το συγκεκριμένο αγόρι ήταν ο ληστής που σταυρώθηκε δεξιά από τον Χριστό. Η Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη ονομάζεται και Μονή της Πέμπτης. Έλαβε τη συγκεκριμένη ονομασία από την απαράμιλη ομορφιά που διέκρινε την Παναγία. Όταν την βλέπανε να περνά έλεγαν ότι έμοιαζε με πέρδικα. Μάλιστα κάποιος είπε «Αυτή η γυναίκα είναι τόσο όμορφη. Αν υπάρχει μητέρα του Θεού, αυτή πρέπει να είναι». Στο βάθος της σπηλιάς που υπάρχει στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου και εικάζεται ότι είναι η σπηλιά που διέμεινε για ένα βράδυ η Αγία Οικογένεια, απεικονίζεται η εικόνα της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας. Το εσωτερικό του ναού του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτη. Πάνω από τη μικρή εκκλησία της Πέρδικας είναι χτισμένη μια τρίκλητη εκκλησία. Το κάθε κλήτος, παρεκκλήση, είναι αφιερωμένο σε έναν Άγιο και κοσμείται από τοιχογραφίες και ψηφιδωτά. Το κεντρικό κλήτος είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Αγίου Γερασίμου. Στην είσοδο της εκκλησίας υπάρχει ένα τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου, το οποίο απεικονίζει το λιοντάρι που βοηθούσε τον Άγιο. Το δεξιό κλήτος τιμάται στη μνήμη του Αγίου Ευθυμίου. Ο Άγιος Ευθυμίος ήταν από τους μεγαλύτερους δασκάλους της Ορθοδοξίας που ασκήτευσε σε έρημο. Η έρημος η οποία ασκήτευσε ονομάζεται Ρουβά και βρίσκεται κοντά σε αυτή του Ιορδάνη. Το αριστερό κλήτος τιμά τον Άγιο Ζωσιμά και την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ο Άγιος Ζωσιμάς ήταν αναχωρητής μοναχός και εξομολόγησε, κοινώνησε και έθαψε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Έζησε ως ασκητής στην έρημο του Ιούδα. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία ήταν μια γυναίκα με καταγωγή από την Αίγυπτο, γεννημένη τον 6ο αιώνα. Έζησε άσωτη ζωή κατά τα νεανικά της χρόνια. Η απόφαση της όμως να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους της άλλαξε τη ζωή. Προσπαθώντας να μπει μέσα στο ναό της Αναστάσεως, μια αόρατη δύναμη την εμπόδιζε διαρκώς. Τότε υποσχόμενη στην Παναγία πως αν καταφέρει να προσκυνήσει θα αλλάξει τη ζωή της, κατάφερε πράγματι να προσκυνήσει και εγκατέλειψε την κοσμική ζωή. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία έζησε 47 χρόνια στην έρημο κοντά στο μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου και πέθανε μόλις την εξομολόγησε και την κοινώνησε ο Άγιος Ζωσιμάς.
Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Σταυλαρέας το 1974 επισκέφθηκε την εγκαταλελειμμένη μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου και παρέμεινε σε αυτή. Φρόντισε για την ανακαίνιση της μονής, την προσθήκη κτηρίων φιλοξενίας, καθώς και την πνευματική καλλιέργεια που λαμβάνουν χιλιάδες προσκυνητές της μονής από διάφορα μέρη του κόσμου. Στη μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου καλλιεργούνται 180 στρέμματα με δέντρα, λουλούδια και διαφόρων ειδών φυτά και έχει μεταφερθεί νερό από απόσταση 3 χιλιόμετρων. Στο ισόγειο του μοναστηριού του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου, εκτός από το ναό της Πέρδικας, βρίσκεται επίσης μια τραπεζαρία, καθώς και μια μικρή έκθεση όπου πολλούνται διαφόρων ειδών εργόχειρα. Στην αυλή του ισογείου υπάρχουν πολλά δέντρα, λουλούδια, αλλά και το άγαλμα του λιονταριού, του πιστού υπηρέτη του Αγίου Γερασίμου. Στο καμπαναριό του ναού βρίσκονται η ελληνική σημαία και η σημαία του Παναγίου Τάφου. Κατά την επίσκεψη των προσκυνητών στην μονή του Αγίου Γερασίμου του Ιορδανίτου τηρείται ένα έθιμο να χτυπούν οι καμπάνες της μονής χαρμόσυνα ώστε να τους καλωσορίσει αλλά και να τους αποχαιρετήσει.
Thank you.